Τα εμβολιαστικά κέντρα του πρώην Νίκα Βόλου και του νοσοκομείου επισκέφθηκε σήμερα ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Ερέτης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο λειτουργίας τους. Παράλληλα, συζήτησε με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Βόλου το ενδεχόμενο δημιουργίας και δεύτερης εμβολιαστικής γραμμής στο πρώην Νίκα, όπου εδώ και 2 εβδομάδες γίνονται περίπου 50 εμβόλια την ημέρα σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών. Όντως, επειδή εμείς έχουμε τους χώρους και έχουμε και προσωπικό αρκετό. Παρότι λειτουργούμε και ιατρείο COVID, το ξέρετε αυτό έτσι, καθημερινά, που παίρνουμε τουλάχιστον 30 με 35 επιχειρήματα. Χτες, παράδειγμα, είχαμε 24 από τον ΕΟΔΗ και μόνο, δηλαδή από την πλατφόρμα του Υπουργείου. Παρόλο λοιπόν λέω ότι λειτουργούμε και το κέντρο COVID, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε στο εμβολιαστικό κέντρο και δεύτερη εμβολιαστική γραμμή. Είπε ο διοικητής ότι θα το ζητήσει από το Υπουργείο, αν είναι δυνατόν, να μπει και δεύτερη εμβολιαστική γραμμή. Αυτό θα έχει στόχο και την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου, αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν να εμβολιαστούν. Με αποτέλεσμα τα ραντεβού σιγά σιγά να μειώνονται, να είναι πιο σύντομα. Τα ραντεβού εμβολιασμού στο Κέντρο Υγείας Βόλου έχουν κλείσει μέχρι τις 20 Μαρτίου. Σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, σωματεία και συλλογικοί φορείς έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το πρωί Νίκα, ζητώντας να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον εμβολιαστικό προγραμματισμό και να σταματήσει τα λεωφορεία των υπερηλίκων που αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρο ταξίδι για να εμβολιαστούν. Το πρώτο είναι ότι έχουν μετατραπεί κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε εμβολιαστικά κέντρα, ενώ θα πρέπει να είναι κέντρα υγείας και νοσοκομεία για την παροχή νοσηλείας στους ασθενείς. Και το δεύτερο είναι ότι τα εμβολιαστικά κέντρα τα οποία δημιούργησε η κυβέρνηση και τα βάφτισε μάλλον κέντρα εμβολιαστικά, τα κέντρα υγείας, είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι εμβολιαζόμενοι άνθρωποι που πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Απαιτούμε λοιπόν να γίνουν ουσιαστικά στελεχωμένα εμβολιαστικά κέντρα, στελεχωμένα με νέο προσωπικό και όχι με δανεικό προσωπικό από τα νοσοκομεία, και να αποδυναμώνουμε έτσι το ήδη υποστελεχωμένο σύστημα υγείας, και εμβολιαστικά κέντρα τα οποία θα είναι στον αστικό ιστό αλλά και στα χωριά, για να υπάρχει καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να εμβολιαστούν. Ό,τι έχει σχέση με τα κέντρα εμβολιασμού αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή μας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να ταξιδέψουν πάρα πολλά χιλιόμετρα για να μπορέσουν να κάνουν τα εμβόλια. Και αυτός είναι ένας λόγος ότι παραπάνω, ότι είμαστε από εδώ, να συμπαράσσετε όμως στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους εργαζόμενους στα κέντρα υγείας, για να μπορέσουμε από κοινού να λύσουμε τα προβλήματα τα αυτονόητα. Οι βουλευτές Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος, Θανάσης Λιούπης και Κώστας Μαραβέγιας επικοινώνησαν με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και υπεύθυνο για το εμβολιαστικό πρόγραμμα Μάριο Θεμιστοκλέους και του έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα του μειωμένου αριθμού εμβολιασμών στη Μαγνησία. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι για τον Απρίλιο η αποστολή εμβολίων στη Μαγνησία θα ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τον προγραμματισμό. Επιπλέον, απαντώντας για το ζήτημα των εμβολίων της AstraZeneca, ανέφερε ότι μελετάται ήδη η δυνατότητα και θα αποφασιστεί η μετατροπή του εμβολιαστικού κέντρου στο Κέντρο Υγείας Βόλου από Pfizer σε AstraZeneca, ώστε ο κύριος αριθμός του πληθυσμού του Πολυοδομικού Συγκροτήματος Βόλου να μην μετακινείται προς τα κέντρα υγείας Βελεστίνου και Ζαγοράς. Την ίδια στιγμή, στους 172 έρχονται πλέον οι νεκροί από τον κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου, καθώς μέσα σε 24 ώρες έφυγαν από τη ζωή ακόμη 3 συνάνθρωποι μας. Πρόκειται για μια γυναίκα 83 ετών, έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος είχε λάβει εξιτήριο την περασμένη εβδομάδα, όμως αισθάνθηκε έντονη δυσφορία και επέστρεψε πάλι στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Δυστυχώς, χθες έχασε τη μάχη με τη ζωή, ενώ σήμερα τα ξημερώματα κατέληξε και μια γυναίκα 89 ετών, τρόφιμος του γεροκομείου Καναλίων. Τρεις ασθενείς ηλικίας 75, 78 και 82 ετών νοσηλεύονται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης και τρεις ασθενείς ηλικίας 62, 72 και 74 ετών δίνουν μάχη με τον κορονοϊό στη ΜΕΘ κορονοϊού του νοσοκομείου Βόλου. Στην πρώτη κλινική COVID νοσηλεύονται 18 ασθενείς και στη δεύτερη κλινική 13. Από τον κορονοϊό έχουν μολυνθεί 22 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ 3 είναι οι μολύνσεις στο υπόλοιπο προσωπικό του Αχιλλοπουλίου. Τέλος, ένας μαθητής του 9ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ενημερώθηκε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αποφάσισε να κλείσει το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.